ερευνάτε τα γραφάς. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που ερευνά και μελετά τον πλούτο της Αγίας Γραφής. Λιτροτικά σαλπίσματα σελίδων που καλούνται να γίνουν βιώματα ζωής με στόχο την σωτηρία του ανθρώπου. Παρουσιάζει ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, πατέρας Ιρηναίος Λαυτσής. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής «Ερευνάτε τα Γραφάς χαίρετε». Σήμερα, άλλη μία ημέρα που επικοινωνούμε ραδιοφωνικά, θα ασχοληθούμε και θα ολοκληρώσουμε το βιβλίο των ψαλμών. Έχουμε αναφέρει όλο αυτό το διάστημα περίπου τριών μηνών πολλούς ψαλμούς τους έχουμε αναλύσει και έχουμε καταλάβει το πνεύμα αυτού του βιβλίου γι' αυτό και επιμένουμε πως πρέπει ο κάθε χριστιανός να διαβάζει το ψαλτήριο καθημερινά να είναι ένα βιβλίο που να το έχει σε άμεση θέα έτσι ώστε οποιαδήποτε στιγμή δοκιμάζεται, λυπάται, πονά, να μπορεί διαβάζοντάς το να εφραίνει την ψυχή του και τη διάθεσή του. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους ψαλμούς 46, 47 και 48. Ο ψαλμός 46 μιλάει για την Βασιλεία του Θεού, για το τέλος του κόσμου, για την έλευση του Χριστού και το άνοιγμα της Βασιλείας των Ουρανών. Ας τον ακούσουμε στην πρωτότυπη μορφή. «Πάντα τα έθνη κροτήσατε χίρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επιπάσαν την γη Υπέταξε λαού ημίν και έθνη υπό του πόδας ημών. Εξελέξα το ημίν την κληρονομίαν αυτού την καλονίνη Ιακώβ ίνι γάπισεν. Ανέβει ο Θεό σε έναν αλλαγμό, κύριο εν φωνής σάλπιγγο. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, Ψάλατε το Βασιλεί ημών ψάλατε, ότι βασιλεύς σπάσει τη γη ο Θεό ψάλατε συνετό. Εβασίλευσε ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθιτε επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήθισαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης φόδρα επήρθησαν. Ας το διαβάσουμε τώρα και στα νέα ελληνικά. Όλα τα έθνη χειροκροτήστε, αλλά αλλάξτε τον Θεό με φωνή μεγάλης χαράς, γιατί ο Κύριος είναι ύψιστος και φοβερός, βασιλεύς μέγας σε όλη την γη. Υπέταξε λαού σε εμάς και έθνη κάτω από τα πόδια μας. Διάλεξε εμάς ως κληρονομία Του, εμάς την καλονή Του Ιακώβ την οποία αγάπησε. Ανέβηκε ο Θεός στο θρόνο Του με αλαλαγμούς. Ο Κύριος σε ήχο άλπιγκας «Ψάλατε το Θεό μας». Ψάλετε, ψάλετε τον βασιλέα μας, ψάλετε. Γιατί ο Θεός είναι βασιλεύσε όλη την γη, ψάλετε με σύνεση. Ο Θεός ευασίλευσε σε όλα τα έθνη, ο Θεός κάθεται πάνω στον Άγιο Θρόνο Του. Οι άρχοντες των λαών συγκεντρώθηκαν να λατρεύσουν το Θεό Αβραάμ, γιατί η ισχυρή του Θεού στη γη είναι πολύ δοξασμένη. Ο μικρός αυτός λοιπόν ο ρεότατος ψαλμός αναφέρεται στην επικράτηση της Βασιλείας του Θεού κατά την εσχατολογική εποχή. Οι εικόνες και οι εκφράσεις του ψαλμού είναι παρμένες από την εγκαθίδρυση του επιγείου βασιλέως στο βασιλικό του θρόνο. Ο ποιητή μας καλεί από την αρχή όλα τα έθνη για να ζητοκραυγάσουν και να αλλάξουν από χαρά δοξάζοντας τον Θεό για την αναγνώρισή του και ανακήρυξή του ως Παγκόσμιου βασιλιά. Αυτό γινόταν και κατά την εγκατάσταση του Ιουδαίου βασιλέα στο θρόνο του. Συγκεντρώνονταν λοιπόν εκεί όλοι οι άρχοντες και τον ζητοκράβγαζαν και τον επεφημούσαν. Και βεβαίως ο Θεός πρέπει να ανακηρυχθεί παγκόσμιος βασιλιάς και να τιμάται από όλου γιατί είναι ύψιστος, φοβερός, βασιλιάς μέγας σε όλη τη γη, λέει ο Ψαλμοδός. Πράγματι, ο Θεός κατετρόπωσε όλα τα έθνη και τα υπέταξε στον Ισραήλ. Ναι, αποτέλεσμα της καθυποτάξεως αυτής πάντων των εθνών είναι ότι ο Θεός επλάτηνε την κληρονομία του, όπως αυτό επαναλαμβάνεται και στην προσεβραίους. Και αναφέρεται και πάλι ο ποιητής μας στην μεγαλειότητα του Θεού στο θρόνο Του με αλαλαγμούς και σάλπιγγες λέγοντας «Ανέβει ο Θεός ένα αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος». Το ακούμε πολλές φορές στην Εκκλησία. Προτρέπει λοιπόν ο ποιητής μας τον λαό να ψάλει άσματα στον Θεό. Λέει τώρα να ψάλουν συνετά, δηλαδή να ψάλουν και να διαλαλούν ισχυρά την δόξα του Θεού. Στο τέλος του μικρού αυτού ψαλμού ο ποιητής μας λέει αυτό που του κάνει την μεγαλύτερη εντύπωση ότι οι άρχοντες των λαών, των διαφόρων εθνών μετεστράφησαν κατά την θρησκεία τους και δέχθηκαν τον Θεό του Αβραάμ. Και για τελευταία φορά ο ποιητής αισθάνεται την ανάγκη να βεβαιώσει την απόλυτη εξουσία του Θεού στους κρατεούς της γης, οι οποίοι παριστάνονται ότι ανήκουν υπό το κράτος του. Αυτό λοιπόν είναι το πνεύμα και το νόημα αυτού του μικρού και όμορφου ψαλμού που απευθύνεται στη Δευτέρα Παρουσία και μας λέει κυρίως ότι ο ισχυρός και φοβερός Θεός θα βασιλεύσει σε όλο τον κόσμο και ότι οι άρχοντες των λαών και όλα τα έθνη θα μεταστραφούν στο τέλος του κόσμου για να βεβαιώσουν την απόλυτη εξουσία του Θεού. Ας περάσουμε όμως να αναγνώσουμε τον 47ο ψαλμό. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όρη αυτού. Ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης, όρισιον τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρεσιν αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής. Ότι οι δούοι βασιλείς της γης συνήχθησαν Ήρθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντε ούτω εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν. Τρόμο επελάβε το αυτόν, εκεί ο δίνεσο τικτούση. Εμπνεύματι βιαίω συντρίψει πλοία θαρσή. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν, εν πόλη κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός το έλεόν σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου, ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης. Δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εφρανθείτε το όρο Ιών. Αγαλιάστε εθιγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν κρυμάτων σου, Κύριε κυκλώσατε σιών και περιλάβετε αυτήν. Διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τα σκαρδία σιμώνη στην δύναμη αυτής και καταδιέλεστε τα σβάρη αυτής, όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμανεί ημάς εις τους αιώνες. Ας ακούσουμε λοιπόν το ψαλμό μας τώρα στα νέα ελληνικά. Μέγας είναι ο Κύριος και πολύ πρέπει να επενεθεί στην πόλη του Θεού μας στο Άγιο Όρος Του που είναι καλά ριζωμένο, χαρά όλης της γης. Τα όρισιόν, η βόρεια πλευρά, η πόλη του Μεγάλου Βασιλέως. Ο Θεός γνωρίζεται στα παλάτια της όταν την βοηθεί γιατί να, οι βασιλείς της γης συνάχθηκαν, ήλθαν στον ίδιο τόπο. Αυτοί την είδαν, τόσο δε πολλοί την θαύμασαν και ταράχθηκαν και σαλεύθηκαν, ώστε τους έπιασε τρόμος, τους βρήκαν εκεί πόνοι σαν μια γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει. Εσύ θα συντρίψει τα πλοία της θαρσής με βίαιο άνεμο. Όπως ακούσαμε, έτσι και είδαμε στην πόλη του Κυρίου των δυνάμεων, στην πόλη του Θεού μας. Ο Θεός συνθεμελίωσε για πάντα. Αναλογιστήκαμε, ο Θεέ, την εσπλαχνία σου, προς όλο τον λαό σου. Κατά το όνομά σου, ο Θεέ, έτσι και η ύμνησή σου τα πέρατα της γης. Η δεξιά σου χείρ είναι γεμάτη από δικαιοσύνη. Ας το όρος της Ιών. Ας αγαλιάσουν οι θυγατέρες της Ιουδαίας για τις κρίσεις σου, Κύριε. Κυκλώσατε την Σιών και περιβάλλετε την. Πείτε με λεπτομέρεια όσα είδατε στους πύργους της. Σκεφτείτε τη δύναμή της και παρατηρήστε τα παλάτια της, ότι όλα είναι ακέραια για να τα διηγηθείτε την επόμενη γενεά. Γιατί αυτό είναι ο Θεός μας τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, Αυτός θα μας ποιμάνει στους αιώνες. Αμήν. Ας περάσουμε, αγαπητοί μου, σε ένα μουσικό διάλειμμα. Αμήν. Επιστρέφουμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και αφού διαβάσαμε και αποδώσαμε και στα νέα ελληνικά τον 47ο ψαλμό ας πάμε σύντομα να τον ερμηνεύσουμε κατά το δυνατόν. Ο ψαλμός αυτός είναι στην αρχή ένας ύμνος για τον Θεό ευχαριστιακός γιατί προστάτεψε την πόλη της Ιών από την επίθεση των Ασσυρίων με τον ισχυρό βασιλιά τους Σεναχυρίμ. Οι πιστοί Ιουδαίοι καλούνται στην συνέχεια από τον Κορίτη Ιεροψάλτη, όπως γράφει επάνω η επιγραφή του ψαλμού, η οποία λέει «Ψαλμός οδής της Ιης Κορέ, Δευτέρα σαβάτου. Καλείται λοιπόν στη συνέχεια ο πιστός Ιουδαίος και όλοι οι Ιουδαίοι να περιέλθουν τα τείχη της Ιών και να δουν με τα μάτια τους ότι είναι ακέραια, χωρίς δηλαδή να έχουν κάποιο ρήγμα ή κάποιο χάλασμα από τις επιθέσεις του εχθρού, για να το πούν στα παιδιά τους και να θαυμάσουν και αυτά για τον Θεό των πατέρων τους και να τον δοξάσουν. Ο ψαλμός αυτός, επειδή συνδέεται με ιστορικό γεγονός διάσωσης της Ιερουσαλήμ, έγινε ένα αγαπητό άσμα και όπως μας λέει η επιγραφή Δευτέρα Σαββάτου, καθορίστηκε να λέγεται σε όλες τις συναγωγές κάθε Δευτέρα, κάθε Δευτέρα μέρα, δηλαδή δύο μέρες μετά το Σάββατο. Αρχίζει λοιπόν ο ψαλμός μας με επίσημη και μεγαλειώδη έκφραση του Θεού ως δοξολογία για την διάσωση της Ιών, της πόλης του Θεού. Με την διάσωση αυτή ο Γιαχβέ, Διαφύλαξε το Άγιον Όρος του, την Σιών, την Ιερουσαλήμ δηλαδή, την οποία ο ποιητής μας την ονομάσει «Έβριζον αγαλίαμα πάστης της γης», ρίζα δηλαδή ευχάριστη η οποία είναι χαρά όλου του κόσμου και όλης της γης γιατί, γιατί φυτέφτηκε από τον ίδιο τον Θεό». Ως γνωστόν, η Σιών ήταν κτισμένη επιλόφων, γι' αυτό και την ονομάζει όρη Σιών. Αξιοθέατη και αξιαγάπητη ήταν προπαντός η βόρεια πλευρά των κορυφών της, όπου επί του λόφου Μωρία ήταν κτισμένος ο ναός του Σολομώντος. Και δεν παραλείπει ο ποιητής να πει για την προστασία του Θεού στα πυργωτά οικοδομήματα αλλά και στα ανάκτορα της Ιών. Στη συνέχεια ο ψαλμοδό μας λέει πως έλαβε χώρα, η βοήθεια και η προστασία του Θεού στην Ιών. Κατά πρώτον λοιπόν εξηγεί έτσι παραστατικά οι διάφορες εχθρικές δυνάμεις εχθρικέ προ τον Ισραήλ, συνήχθησαν, δηλαδή συγκεντρώθηκαν σε συμβούλιο για να καταστρώσουν τα επιθετικά σχέδιά τους και έπειτα, αφού ένωσαν τις δυνάμεις τους, επί το αυτό διήλθωσαν, δηλαδή πέρασαν τα σύνορα της Αγίας Γης και άρχισαν την επίθεσή τους κατά των Ιουδαίων. Αλλά και μόνο που την είδαν από μακριά εταράχθησαν και εσαλεύθησαν και τους κατέλαβε τρόμος και έφυγαν. Έφυγαν δηλαδή οι κατακτητές, οι επιτιθέμενοι, τρομαγμένοι, γιατί κατέλαβαν τα σπλάχνα τους οδύνες ως τικτούσεις, δηλαδή πονούσε όλη τους η Κυριακή χώρα όπως πονάει μια γυναίκα όταν γεννά. Σαν να ένιωθαν, λέει, ότι τους διαπερνούσε μαχαίρι. Ο Θεός, λοιπόν, με την οργή του εναντίον τους, τους εξεδίωξε και χάθηκαν κακήν κακός σαν τα υπερήφανα πλοία της θαρσής, τα οποία κατεπόντισε ο βίαιος άνεμος. Έτσι, λοιπόν, οι Ιουδαίοι, με την καταστροφή των εχθρών τους που έγινε στα χρόνια τους είδαν να επαναλαμβάνονται τα θαυμάσια που τους είχαν διηγηθεί οι πατέρες τους και παπούδες τους για τα συμβάντα που έγιναν στα δικά τους χρόνια για τη σωτηρία της Ιών της πόλεως του Θεού. Πραγματικά λοιπόν η Ιερουσαλήμ δεν μπορεί να κλονιστεί από τους εχθρούς διότι ο ίδιος ο Θεός εθεμελίωσε να φτύνει στον αιώνα. Από τα παραπάνω, από την θαυματουργό δηλαδή προστασία του Θεού υπέρ του λαού του, εμείς πρέπει να συμπεράνουμε ότι το έλεος του Θεού είναι πάντοτε με το λαό του. «Υπελάβομεν», λέει ο ποιητής, «το έλεος σου εν μέσω του λαού σου». Έπειτα ο ποιητής καλεί τις θυγατέρες της Ιουδαίας, να χαρούν και να εφρανθούν για τις θαυμαστές κρίσεις του Θεού υπέρ αυτών. Θυγατέρες της Ιουδαίας μπορεί να είναι οι Εβραίες γυναίκες και μικρές κοπέλες, οι οποίες εξεδήλωσαν με άσματα και χορούς τη λαμπρία αυτή επιτυχία και σωτηρία της πατρίδας και των Ιουδαίων, αλλά κυρίως με την έκφραση αυτή εδώ, εννοούνται οι κυριευμένες από τον Σεναχυρίμ πόλης της Ιουδαίας. Οι θυγατέρες είναι οι πόλεις δηλαδή που έμεναν οι φυλές του Ισραήλ, οι οποίες τώρα με την θαυμαστή επέμβαση του Θεού απελευθερώθηκαν. Τέλος, ο πατριώτης αλλά και θεολόγος ποιητής μας προτρέπει τους πολιορκηθέντες από τους Ασσυρίους Ιουδαίους να κάνουν ένα γύρο στην πόλη, να βαδίσουν γύρω από τους πύργους και τα τείχη τους για να δουν ότι τίποτε δεν καταστράφηκε και όλος ο στρατός αλλά κυρίως τα τείχη της Ιερουσαλήμ μένουν ακέραια στη θέση τους. Και γιατί να το κάνουν αυτό, για να πούν στα παιδιά τους όπως αν διηγήσεις θε εις γενεάν εταίραν, για να ακούσουν και να θαυμάσουν πόσο ισχυρό Θεό έχουν και να ελπίζουν λοιπόν σε Αυτόν πάντοτε και τα παιδιά των παιδιών τους. Διότι όπως αυτοί ακούσαν από τους προγόνους τους για την σωτηρία του Θεού στις μάχες με κατακτητές για τους Ιουδαίους, έτσι και αυτά τα παιδιά τώρα δοξάζοντας το όνομα του Θεού για τη σωτηρία τους να μεταφέρουν αυτά τα πραγματικά και ιστορικά γεγονότα στα παιδιά των παιδιών τους έτσι ώστε από γενιά σε γενιά να δοξάζεται ο Θεός. Ας πάμε λοιπόν τώρα αφού ολοκληρώσαμε την ανάλυση μας στους απλούς αυτούς ψαλμούς 46 και 47 να διαβάσουμε τον ψαλμό νούμερο 48 ο οποίος και αυτός γράφει επάνω τη Ιης Κορέψαλμος και κάνει αναφορά στον θάνατο ο οποίος ισοπεδώνει τα πάντα στη ζωή. Ας πάμε λοιπόν να διαβάσουμε το αρχαίο κείμενο. Ακούσατε τα αυτά πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένην, ή τε γηγενείς και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και πένις το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ούς μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Ή να τι φοβούμε εν ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Οι επί τη δύναμη αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενοι. Αδερφός ούλη τρούτε, Λυτρώσετε άνθρωπος, ού δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και την τιμήν της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος, ού κόψετε κατά Όταν ήδη σοφούς αποθνίσκοντας, σοφούς, επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψου συναλωτρεί των πλούτων αυτών. Και η τάφη αυτών, η κία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γενεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμή, ον ουσινήκε, παρασυνευλήθη της ή της ανοήτης και ομοιωθη αυτής, αύτη Αυτή οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσι ως πρόβατα ενάδι έθεντο, θάνατος ποιμενή αυτούς, και κατακυριεύσουσιν αυτόν η ευθύ το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιοθήσετε εν το άδι, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος και όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού ότι ουκ εν το αποθνίσκιν αυτόν λείψετε τα πάντα, ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού, ότι η ψυχή αυτού εν τη γη αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσε τέση όταν αγαθήνεις αυτό. Ισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ουκ όψετε φως. Κι άνθρωπος εν τιμή ον ουσινήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ας διαβάσουμε αυτόν τον υπέροχο ψαλμό και στην γλώσσα μας, τα νέα ελληνικά εννοώ. Ακούστε αυτό όλα τα έθνη. Προσέξατε το όλοι οι κάτοικοι της οικουμένης. Όσοι κατοικείτε στην χώρα αυτή και όλο τον γένος των ανθρώπων και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Το στόμα μου θα λαλήσει σοφία και οι συλλογισμοί της καρδίας μου θα είναι συνετοί. Θα ακούσω προσεκτικά λόγια εμπνευσμένα, θα ερευνήσω με ψαλτήρι την απορία μου. Γιατί φοβάμαι τις ημέρες της στέρησής μου, οι επιθέσεις των διοκτών μου με κυκλώνουν. Είναι αυτοί που εμπιστεύονται στη δύναμή τους και αυτοί που καυχώνται στα πολλά τους πλούτη. Ο στενότερος συγγενής δεν μπορεί να λυτρώσει από το θάνατο. Θα λυτρώσει οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος. Δεν μπορεί να δώσει στον Θεό εξήλασμα για τον εαυτό του. Τίμημα για να σώσει την ζωή του, έστω και αν κοπίαζε πολλά πολλά χρόνια. Ζώντας μέχρι την συντέλεια του αιώνος, μαζεύοντας πλούτο για εξαγορασμό της ζωής του. Είναι ασυναίσθητος ο πλούσιος, γιατί δεν βλέπει τη φθορά που τον περιμένει, αφού βλέπει σοφούς να πεθαίνουν. Μαζί με τον πλούσιο θα αποθάνουν ο άφρονας και ο ανόητος και θα αφήσουν σε ξένους τον πλούτο τους και οι τάφοι τους θα είναι τα σπίτια τους για πάντα. Εκεί θα κατοικούν σε όλες τις γενναίες κι όμως αυτοί είχαν γράψει το όνομά τους στην περιουσία τους. Ο άνθρωπος που είναι κατετιμημένος ως εικόνα Θεού, δεν το ενόησε. Εξομοιώθηκε με τα ανόητα κτίνη και έγινε όμοιος με αυτά. Αυτός ο τρόπος ζωής τους είναι εμπόδιο για την αρετή, αλλά και μετά από αυτά επικροτούν τη ζωή τους. Σαν τα πρόβατα μαντρίστηκαν στον Άδη, ο θάνατος θα είναι ο ποιμένας τους. Στην αλλαγή αυτή που θα γίνει, θα τους κυριεύσουν οι δίκαιοι και η βοήθεια που είχαν δεν θα έχει δύναμη στον Άδη. Έχασαν την παλιά τους δόξα. Αλλά ο Θεός θα σώσει την ζωή μου όταν θα με πάρει από την δύναμη του Άδου. Μην φοβάσαι όταν πλουτίζει ο ασεβής άνθρωπος και όταν πληθαίνεται η δόξα της οικογένειάς του, γιατί όταν θα πεθάνει δεν θα πάρει μαζί του όσα απέκτησε, ούτε η δόξα του θα κατέβει μαζί του στον Άδη. Η ζωή του, εννοεί του ασεβούς πλουσίου, φαίνεται ότι ευλογείται και σε δοξολογεί ο Θεέ όταν τον κατεβοδώνεις. Όμως, θα μπει στη γενεά των πατέρων του, δηλαδή θα πεθάνει και δεν πρόκειται να δει φως ξανά. Ο άνθρωπος που είναι τετιμημένος ως εικόνα του Θεού δεν το ενόησε. Εξομοιώθηκε με τα ανόητα κτήνη και έγινε όμοιος με αυτά. Έτσι τελειώνει λοιπόν ο ψαλμός μας που μιλάει για τον θάνατο. Θα περάσουμε αμέσως όμως τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να ερμηνεύσουμε τον ψαλμό μας. Επιστρέφουμε λοιπόν στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας και μετά το μουσικό διάλειμμα για να ερμηνεύσουμε λοιπόν το ψαλμό νούμερο 48. Είναι ένας δύσκολος ψαλμός στην ερμηνεία του, αλλά και αυτή η έκφρασή του είναι δυσνόητη. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε το νόημα των στίχων του. Γενικά λέμε ότι ο συνθέτης του ψαλμού θέτει το περιλάλλητο θέμα της θεοδικίας το οποίο ταράσει την Παλιά Διαθήκη χωρίς να δίνει λύση σε αυτό η οποία όμως λύση βέβαια δίνεται στην Καινή Διαθήκη. Ο ψαλμός λοιπόν φαίνεται ότι ως λύση του προβλήματος βρίσκει τον θάνατο ο οποίος καταβάλει και κυριεύει όλους άρχοντες και πτωχούς, πλούσιους και σοφούς. Επομένως, ποιος λόγος να μιλήσουμε περί ευτυχίας μερικών ή δυστυχίας άλλων, ο θάνατος θα φέρει την ισοπαίδωση όλων. Αρχίζει λοιπόν ο ψαλμοδός το πείμα του και λέει ότι το θέμα του έχει γενικό ενδιαφέρον. Και πρέπει όλοι να το ακούσουν, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους ή τον τόπο της κατοικίας τους. Πάντα τα έθνη λέει, οι κατοικούντες την οικουμένη, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους ή τε και ή των ανθρώπων, αλλά και ανεξάρτητα από την ηλική τους, την περιουσιακή τους κατάσταση, επί το αυτό πλούσιος και πένις λέει. Απευθύνεται λοιπόν προς όλους. Πρόκειται για ένα σπουδαίο θέμα και καλούνται οι πάντες αλλά και όλοι οι οικουμένοι να το ακούσει. Στη συνέχεια ο ποιητή μας που είναι ένας εκ των ιών του Κορέ λέει ότι το στόμα του θα λαλήσει σοφία και από την καρδιά του θα βγει παρένεση που έχει μελετηθεί καλά. Δεν λέει κάτι τυχαίο. Έψαξε αυτό που λέει. Ο ποιητής μας πιστεύει ότι τα όσα θα πει θα είναι έμπνευση του πνεύματος. Αυτός θα κλείνει το ούς στα όσα θα του υποδείξει και θα τα εκφέρει. Πιστεύει λοιπόν ότι είναι όργανο του Θεού, ότι προφητεύει, είναι στοιχείο που έχει Θεία Χάρη. Ο Ψαλμοδός λοιπόν αναλαμβάνει να ανοίξει, όπως λέει, δηλαδή να διελευκάνει, το πρόβλημα που απασχολεί αυτόν, αλλά και τους ε, ομοεθνείς του, αλλά και τον κάθε άνθρωπο, το πρόβλημα της θεοδικίας και λέει πως προσπαθεί να το λύσει λέει ότι αυτό θα το κάνει εν ψαλτηρίο, δηλαδή με τη συνοδεία ψαλτηρίου. Και τι σημαίνει αυτό. Οι προφήτες συνήθιζαν ε, να διδάσκουν με μουσική. Γι' αυτό λέμε ότι ενείται αυτόν εν χορδές και οργάνης. Είναι από την Παλαιά Διαθήκη στίχος, επειδή ακριβώς εμπνέονταν οι προφήτες μέσα από τη μουσική αλλά και χαλάρωναν οι ακροατές για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Ο ποιητή μας λοιπόν θέτει το πρόβλημά του το οποίο όπως είπε και πριν το έχει επιληφθεί, δεν μιλά τυχαία. Το πρόβλημα αυτό της θεοδικίας απασχολεί όλους τους ανθρώπους. Ακόμη και εμάς σήμερα που το έχει λύσει ο Χριστός και το πιο απλό ερώτημα που βγαίνει φυσικά είναι γιατί ευτυχούν οι ασεβείς και γιατί δυστυχούν οι ευσεβείς. Ο ψαλμός λοιπόν και ο ποιητής βρίσκει ως λύση τον θάνατο. Ας μην σκανδαλίζονται λοιπόν οι ταλαιπωρούμενοι ευσεβείς για την ευτυχία των ασεβών και ας μην φοβούνται τις επιθέσεις τους, αλλά ας δυναμωθούν στην πίστη από την σκέψη ότι και αυτοί που τώρα ευτυχούν θα αντιμετωπίσουν τον κρατεό θάνατο. Ο ποιητή λέει ότι δεν φοβάται την πονηράνη μέραν, τον καιρό δηλαδή των θλίψεων και των στερήσεων, ούτε τις επιθέσεις των καυχωμένων δια τον πλούτο και την δύναμή τους. Είναι σαν να λέει, γιατί να τρομάζω τις ημέρες των στερήσεών μου. Μήπως η κακία των παρανόμων έχοντες εμπιστοσύνη στον πλούτων τους και την δύναμή τους με κυκλώσει με τους δόλιους πλοκάμους της και με καταβροχθήσει. Και αυτοί οι παράνομοι, οι τώρα ευτυχισμένοι υλικά, δεν θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες και δυσχέρειες. Δεν θα έρθει σε αυτούς ο θάνατος. Ο ψαλμοδός λοιπόν δεν μιλάει ακόμη για το θάνατο, τον υπονοεί όμω, μιλώντας για τη δύναμή του. Λέει λοιπόν, αδερφός ου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, δηλαδή και ο στενότερος συγγενής δεν μπορεί να τον λυτρώσει από ποιον να το λυτρώσει, από τον θάνατο. Τίποτε δεν μπορεί να νικήσει τον θάνατο, ούτε η αγάπη των συγγενών, ούτε τα πλούτη τα πολλά, ούτε η εξουσία που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Και ασφαλώς, αφού ο αδελφός δεν μπορεί να λυτρώσει τον αδερφό του από τον θάνατο, δεν μπορεί να τον λυτρώσει κανένας άλλος άνθρωπος. Όπως διαβάζουμε και στην έξοδο, αν ο Ταύρος κάποιου εκεράτιζε, χτυπούσε δηλαδή έναν ομοεθνή του, είχε το δικαίωμα ο κάτοχός του να καταβάλει στους δικαστές αποζημίωση και να εξαγοράσει την ζωή του. Όταν όμως ο θάνατος έλθει για να λάβει κάποιον, κανένα λίτρο δεν μπορεί να βρεθεί για να εξαγοράσει την ζωή του έστω και αν εκοπίασεν εις τον αιώνα λέει για να συναθρήσει αμύθιτο ποσό έστω και αν ζήσετε εις τέλος, αν ζούσε δηλαδή μέχρι τη συντέλεια των αιώνων μαζεύοντας πλούτο αμύθιτο για να το δώσει ως αντάλλαγμα στον θάνατο και να απαλλαγεί από αυτόν. Κανένα άνθρωπο δεν θα μπορούσε να το κάνει, λέει ο ποιητή μα. Και συνεχίζει. Μιλώντα για τον πλούσιο ασεβή ότι είναι ασυνέστητο, γιατί δεν βλέπει, δεν αντιλαμβάνεται τη φθορά που περιμένει και αυτόν, αφού θεωρεί σοφού και ανόητους να θερίζονται από τον θάνατο και να εγκαταλείπουν σε άλλους τα πλούτη τους. Ου κόψετε, ο πλούσιος λέει καταφθοράν όταν ήδη σοφούς αποθνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψουν συναλλοτρίες των πλούτων αυτών. Δηλαδή, πλούσιοι και σοφοί θα πεθάνουν μαζί με τους ανόητους και τους άφρονες, γιατί οι σοφοί είναι γνώστες των ιατρικών θεραπείων και της σωματικής κατασκευής των ανθρώπων και όμω δεν μπορούν να αποτρέψουν τον θάνατο και καταβροχθίζονται και αυτοί από αυτόν, όπως οι άφρονες, οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τίποτα. Η ανθρωπίνη σοφία, όπως ο γήινος πλούτος, αδυνατεί να μακρύνει επάπειρον την ανθρώπινη ζωή. Το μόνο το οποίο θα κληρονομήσουν οι πλούσιοι από τα πλούτη τους, είναι το μνήμα τους, ο τάφος τους, το αιώνιο οίκημά τους, όπως λέει. Αυτό και μόνο, θα είναι η κληρονομία τους απόλυτη όλη την περιουσία και τη ζωή τους, την οποία την είχαν γράψει στο όνομά τους. Εδώ λοιπόν τελειώνει το πρώτο μέρος του ψαλμού, το οποίο κατακλείεται με μία εποδό. «Άνθρωπος εν τιμή ον ουσινήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, δηλαδή». Ταλέπορος που είναι ο άνθρωπος. Ο Θεός τον έπλασε κατ' εικόνα του, τον ετοίμησε με λόγο και τον έκανε αντιπρόσωπό του. Και αυτός ζει σαν τα άλογα κτίνη. Ζει ως κτίνος και αποθνίσκει ως κτίνος. Επιμένοντας στην εποδό του ο ποιητής λέει «Αυτή η διαγωγή των ασεβών ανθρώπων, η ομοίωσή τους δηλαδή με τα ζώα, είναι σκάνδαλο εαυτή σκάνδαλο. Δηλαδή είναι εμπόδιο για την αρετή τους. Αλλά και μετά την ομοιότητά τους, δια της διαγωγής τους προς τα κτίνη, με τα λόγια τους επενούν και επικροτούν τη διαγωγή τους, τον τρόπο δηλαδή της ζωής τους. Ζώντες λοιπόν αυτοί οι ασεβείς πλούσιοι όπως ζουν αυτοί οι ίδιοι προτίμησαν την καταστροφή τους και έκαναν τους εαυτούς τους σαν τα πρόβατα με πιμένα τον θάνατο. Αυτούς δε τους πλουσίους, που πολλοί τους θεωρούν ως ευτυχισμένους, θα έλθει καιρός που θα τους κυριεύσουν οι ευσεβείς πτωχοί και θα είναι σύντομα πρωί και ως πρωί εδώ, ευθύς το πρωί λέει κατά κυριεύσουσιν αυτών, ευθύς το πρωί. Ποιο πρωί, ως πρωί θα ανοήσουμε την απελευθέρωσή τους από τους ασεβείς που θεωρείται σαν κατατρόπωση του σκοταδιού από το φως. Είναι το πρωί που αποσπάστηκαν οι ευσεβείς από τα χέρια του Άδου, όπως λέει παρακάτω ο ψαλμοδόσμας μας. Τότε οι ευσεβείς θα αναδειχθούν κύριοι των ασεβών πλουσίων, όπως το λέει καθαρά η παραβολή του Λαζάρου, η οποία παριστάνει το μεν Λάζαρο στους κόλπους του Αβραάμ, τον δε άσπλαχνο πλούσιο να ζητιανεύει στο τέλος και να ζητάει το έλεος του Θεού. Το ακούσαμε την πρώτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου. Είναι λοιπόν ο πλούτος η κοινωνική δύναμη, η ισχυρή φίλη, κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να απομακρυθεί ο θάνατος. Όλα αυτά που κέρδισαν εννοεί στην παρούσα ζωή θα μεταβληθούν στον Άδη σαν παλαιωμένο ράκος, σαν ένα κουρέλι, εννοώντας ότι τίποτα δεν θα τους είναι χρήσιμο. Και κλείνει αυτή την ενότητα ο ποιητής μας με ένα χαρμόσυνο διάψαλμα για να εκφράσει ζωηρότερα τα εφρόσινα αισθήματα για τη μελλοντική, τη μεταθανάτια νίκη των δικαίων. «Πλην, λέει, ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου όταν λαμβάνει με». Βλέπουμε λοιπόν από τα παραπάνω, αλλά και από άλλα πολλά, ότι αν και αυτή η Παλαιά Διαθήκη, η οποία μέχρι τον 7ο αιώνα λόγω του πολέμου κατά της νεκρομαντίας δεν είχε καθαρή διδασκαλία για την μεταθανάτια ζωή, όμως και από αυτήν την εποχή και από την Παλαιά Διαθήκη δεν λείπει η πίστη για την ζωή αυτή, όπου θα θριαβεύσει η δικαιοσύνη του Θεού με την δόξα των δικαίων και την κατεσχήνη των ασεβών. Ο κορίτης λοιπόν, ο γιος, ένας από τους ιούς του κορέ ποιητή μας, στην αρχή του παρόντος ψαλμού, απευθυνόμενος προς τον εαυτό του λέει να μην φοβάται όταν θα βλέπει να τον έχουν περιζώσει τα κακά, οι θλίψεις και η φτώχεια. Και γιατί να φοβάμαι λέει, ή να τι φοβούμε. Και τώρα, τελειώνοντας τον ψαλμό του, απευθύνεται προς τους αναγνώστες του και τους ακροατές του και τους λέει μη φοβού, μη φοβάσαι. Να μην φοβάσαι και να μην φοβάται ο καθένας όταν βλέπει να κυριαρχούν οι άδικοι πλούσιοι και να καταπατούνται οι φτωχοί σαν να μην υπάρχει Θεός που να επιβλέπει στα ανθρώπινα. Όχι, θα τακτοποιηθούν τα πράγματα στη μεταθανάτια ζωή, λέει ο ποιητής μας. Τα όσα έχει ο πλούσιος, την περιουσία του και την δόξα του, εδώ θα τα αφήσει και τίποτα δεν θα πάρει μαζί του. Το λέμε και όλοι μας όταν μιλούμε στις παρέες. Έτσι λοιπόν είναι πραγματικά. Αν και ο πλούτος αλλά και ο πλούσιος την παρούσα ζωή και την πρόσκαιρη όμως μακαρίζεται από όλους και μολόν ότι αυτός χαίρεται με τις κολακίες των άλλων και απαντά σε αυτούς με επενετικά λόγια όμως, η πορεία του είναι μία προς τον θάνατο, προς την γενεά των πατέρων του και θα κλείσει και αυτός όπως και εκείνη τα μάτια του και δεν θα τα ανοίξει ποτέ για να δει το ηλιακό φως. Γιατί όταν τα ανοίξει στη Δευτέρα Παρουσία θα δει το φως της Αγίας Τριάδος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τελειώνει τον ωραίο του ψαλμό ο ψαλμοδός επαναλαμβάνοντας για δεύτερη φορά την εποδό του λέγοντας «Ο τον δυστυχή άνθρωπο, ο οποίος, εάν και πλάστηκε λογικός, προτίμησε την αλογία και έγινε όμοιος μετακτίνη». Και αυτό το λέει επειδή κάποιοι επέλεξαν να μην ζήσουν την αληθινή ζωή κοντά στο Θεό για να απολάβουν στη ζωή τους αυτή, τον ηλισμό που μεταφράζεται σε απληστία και πλούτο και σκληροκαρδία. Έτσι λοιπόν με τους τρεις αυτούς ψαλμούς και κυρίως με τον τελευταίο που μιλάει για το πολύ σοβαρό πρόβλημα της θεοδικίας, ολοκληρώνουμε αγαπητοί μου την αναφορά μας, αυτήν την περίοδο θα έλεγα της αναφοράς μας, στο Ιερό Βιβλίο του Ψαλτηρίου. Και θα κλείσουμε κι εμείς με μία μόνιμο εποδό όλων αυτών των εκπομπών. Διαβάστε ψαλτήρι. Αγοράστε το ψαλτήρι κείμενο και μετάφραση. Και όποια στιγμή κάθεστε στο σπίτι, οι ώρα είναι πολλές και τις παταλάμε στην τηλεόραση. Ας μάθουμε να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη πάνω απ' όλα και έπειτα το ψαλτήρι. Θα μας δώσει δύναμη. Θα μας δώσει τρόπους μέσα από τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση εύχομαι ο Χριστός να σας ευλογεί. Χαίρετε. Τας γραφάς Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα τη Ιερά Μητροπόλεω Αλεξανδρούπόλεω που ερευνά και μελετά τον πλούτο τη Αγία Γραφή. Λυτρωτικά σαλπίσματα σελίδων που καλούνται να γίνουν βιώματα ζωής με στόχο την σωτηρία του ανθρώπου. Παρουσιάζει ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Πατέρας Ιρηναίος Λαυτσής.